ξέρατε. Καλησπέρα, ακούστηκε, παιδιά. Συγκινήθηκα όπως συγκινηθήκατε και όλοι εσείς, το είδα στα ματάκια σας. Άλλα ήθελα να πω. Αλλά θέλω ένα θερμότατο χειροκρότημα για τα παιδιά εδώ που έπαιξαν. Για το παραμύθι αυτό που ξεδιπλώθηκε σήμερα το βράδυ εδώ και θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Από την πρωτεύουσα του παραμυθιού, από την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, από την πρωτεύουσα εδώ στα Τρίκαλα, το Μήλο των Ξωτικών, και θέλω τώρα δυνατό χειροκρότημα. Μπράβο σας, παιδιά! Μπράβο σε όλους που δουλεύουν εδώ, από τη τελετή λήξης του Μήλου των Ξωτικών, για όλο το χρόνο, για να είναι ο Μήλος έτοιμος, τόσο όμορφα φτιαγμένος, με έμπνευση, για να ταξιδέψει παντού. Γιατί όπως ξέρετε, θα σας το πω εγώ, ταξιδεύει παντού. Κοιτάξτε, ήθιστε στις εκδηλώσεις και τη συγκεκριμένη εκδήλωση που προς τιμήν όλων ενσάς ανήκει στο Δήμο Τρικαίων. Και ήθιστε, και έτσι πρέπει να γίνεται, ο Δήμαρχος να κηρύσει την τελετή. Θα παρακαλέσω λοιπόν το Δήμαρχό σας, το Δήμαρχό μας λοιπόν, Δήμαρχε, που αγαπάς τα παραμύθια, ναι. Πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα είναι η μέρα, η παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων με αναπηρία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τρικαλά. Καλησπέρα Θεσσαλία. Χειροκρότημα, παιδιά. Καλησπέρα Ελλάδα. Έτσι. Και όχι μόνο Δήμαρχε, τι Ελλάδα. Που ταξιδεύουμε παντού. Μέσω του διαδικτύου και μέσω τη εκπομπή που θα σα πω σε λίγο τι δικέ μου. Σε όλο τον πλανήτη θα είμαστε. Οπότε δικαίω Δήμαρχε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να καλησπέρισω τον Περιφερειάρχη μας, τον Κώστα τον Αγοραζόπουλο, τον ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά είναι και φέτος εδώ κοντά μας. Τους βουλευτές μας, ο κύριο Σιμορέλη, δεν ξέρω να κάποιον άλλο αγνώ, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο Φρακαδόνας, τους φίλους από την Αυτοδιοίκηση και κυρίως όλους εσάς που και φέτος είστε εδώ δυνατά στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό της Ελλάδας, στο Μήλο των Ξωτικών. Ένα μόνο μήνυμα θέλω να στείλω και το μήνυμα βγαίνει από εσάς, από εδώ, από τον Μήλο. Ότι παρά τις δυσκολίες, όταν δουλεύουμε οργανωμένα, όταν πραγματικά βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και όταν έχουμε σχεδιασμό, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ο Μήλος Εξωτικών είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα ότι πραγματικά εδώ πέρα στη Θεσσαλία μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αρκεί να αφήσουμε πίσω όλα αυτά τα μικρά, πολλές φορές ανόητα μας χωρίζουν και να μονιάσουμε, να ενωθούμε. 7ος Μήλος των Ξωτικών. Και νιώθω υποχρέωση να καλέσω για λίγο στη σκηνή τον άνθρωπο που το σκέφτηκε και το υλοποίησε για πρώτη φορά. Τον Χρήστο Λάπα, τον πρώην Δήμαρχο. Έλα, Δήμαρχε μου. Δήμαρχε, πάντα είσαι με εκπλήξεις και μπράβο, σε τιμά ιδιαίτερα. Κύριε Λάπα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε πάλι εδώ για 7η συνεχή χρονιά για να ζήσουμε, να ζήσετε το δικό σας παραμύθι. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά όταν το ξεκινήσαμε, είχαμε ένα σφίξιμο στην καρδιά, στην ψυχή, πώς θα πάει. Αλλά χάρη στη δική σας αγάπη, 7η χρονιά, 100 χρόνια θα ζει ο Μήλος των Ξωτικών. Και είμαστε όλοι μαζί. Η τωρινή Δημοτική Αρχή, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, η Περιφέρεια, όλοι εσείς από όλη την Ελλάδα για να διατηρήσουμε το Μήλο των Ξωτικών σαν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο παραμύθι όχι μόνο στα Τρίκαλα, όχι μόνο στη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τα Βαλκάνια. Να περάσετε καλά, σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή χρονιά και πάντα να ανταμώνουμε. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Όχι τυχαία, πρώτον σταματήσαμε τη βροχή. Δεύτερον, δεν έχει κρύο. Και τρίτον, σήμερα, Δεκέμβριο, εκτός από την ιδιαίτερη ημέρα για την οποία θα μιλήσουμε μετά, έχουμε και το μεγαλύτερο φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι κάπου εκεί πέρα πίσω από τα σύννεφα την ώρα αυτή. Θα το δείτε φεύγοντας. Αλλά να ξέρετε πως πάντα μετά τα σύννεφα, μικρά ή μεγάλα, μαύρα ή λευκά, έρχεται η ξαστεριά. Να το θυμόμαστε. Σήμερα επίσης είναι και η Παγκόσμια Μέρα, όπως είπε ο Χρήστος, των ατόμων με αναπηρίες. Ένα μόνο να πω, στις δυσκολίες μας θυμόμαστε τη δύναμη των ανθρώπων αυτών και τότε και μόνο τότε θα καταλάβουμε πως όλα τα δικά μας είναι μικρότερα. Να είμαστε λοιπόν γεροί, να βοηθιόμαστε, να αγαπιόμαστε, να δώσουμε για να πάρουμε αγάπη,
και τότε όλα θα είναι πιο εύκολα. Με αυτά και με αυτά, αν είμαστε έτοιμοι, Άγιε, είμαστε έτοιμοι λες. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο φεγγάρι που σε λίγο θα ξαναβγεί. Κοιτάτε προς εκεί, κάπου εκεί πίσω είναι, νωρίτερα το βλέπαμε. Άνε, το είχα δει. Έρχεται. Εκεί είναι λοιπόν άτομο. Λοιπόν, αυτό το τόσο ζεστό φεγγάρι, έλεγε η NASA ότι είναι, λέει, 16 φορές πιο λαμπερό. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πιο λαμπερό, αλλά με τη δική σας λάμψη και αγάπη πραγματικά γίνεται το ωραιότερο φεγγάρι εδώ στα Τρίκαλα, στο Μήλο των Ξωτικών. Και με αυτή την ευχή, με αυτό το υπέροχο φεγγάρι, να ξεπαγώσουμε σιγά σιγά την πριγκίπισσά μας, να ξεπαγώσουμε το φεγγάρι και με τη δική σας αντίστροφη μέτρηση από το 3-2-1 να ξεκινήσουμε και φέτος το Μήλο των Ξωτικών. Παρακαλώ, παιδιά! Καλές γιορτές, πάμε! Θέλω να σας πω κάτι.
Στα γράμματα που αφήνεται στον Άι Βασίλη υπάρχουν γράμματα, έχουν ολόκληρο ταχυδρομείο. Φέτος το είδατε το ταχυδρομείο πώς είναι. Έστειλαν, ήρθαν τα βαγόνια, όσα ήρθαν εδώ και άραξαν μπροστά εδώ στο Μήλο. Και όσα έστειλε τα βαγόνια, τα Μήλο, πώς τα λένε, τα ξωτικά τα έφεραν τα βαγόνια του ΟΣΕ. Λοιπόν, στο ταχυδρομείο, έτσι για να είμαστε σωστοί, στο ταχυδρομείο λοιπόν, πέρυσι αφήσατε κάποια γράμματα. Στα γράμματα υπήρχαν κάτι που ζητούσατε. Μία από τις ευχές, μάλλον υπήρχαν πάρα πολλές ευχές, οι συγκεκριμένες εκτός, και ζητούσατε κάτι. Αυτό που ζητούσατε σήμερα θα γίνει. Περιμένετε και θα δείτε τι θα γίνει. Αυτά είχα να πω. Πάμε. Ναι, πάμε προς τα κάτω και σε λίγο. Παιδιά, το άκουσα. Περιμένετε. Τι άκουσα. Άκουσα κάτι. Ποιος είπε, κάποιος είπε κάτι, ένα όνομα. Χρήστος Νέζος. Ναι. Εσύ, πώς σε λένε αγάπη μου εσένα. Εσένα σε λένε Μελίνα. Αμαρία σε λένε. Και γιατί φώναξες Μελίνα. Πες μου, γιατί φώναξες Μελίνα. Το Χρήστο Νέζο. Εσύ έστειλες γράμμα. Εσύ έχεις γράμμα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Κοίταξε, είναι πολλές, μία από τις πολλές. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου. Επειδή γνωρίζω ότι είναι και επιλογή του Δημάρχου, ακούει προσωπικά το συγκεκριμένο αγαπημένο πρόσωπο, όχι μόνο του Δημάρχου, όλων και όλων μας. Αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να υποδεχτώ, παρακαλώ, τη Μελίνα. Και είναι η Μελίνα Σλανίδωνο. Καλησπέρα! Μέλη! Μέλη! Καλό χειροκρότημα παρακαλώ! Αγιάγιος Βασίλης! Κοίταξε τι κάθε τρελαδό! Καλησπέρα ρε παιδιά! Καλησπέρα! Πόσο τέλειο είναι αυτό που συμβαίνει εδώ! Δεν το πνεύματος που συμβαίνει είναι εδώ πραγματικά, ε! Θα τρελαθώ! Κοίτα, άκου τηλέφωνα μου. Επιτέλους, τα καταφέραμε. Ναι, και είμαι στην καλύτερη γιορτή είναι εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ. Παιδιά, η Μελίνα δεν ξέρει τι θα ζήσει για δύο μέρες εδώ, γιατί θα την κρατήσω εγώ για δύο μέρες εδώ τη Μελίνα. Δεν ξέρει ότι θα αύριο, από σήμερα το βράδυ, έχει μπει και παίζει στο παραμύθι. Γιατί ένα παραμύθι. Δεν θα μου τα πεις τώρα, γιατί έχουμε ολόκληρη συνέντευξη μεγάλη και έχουμε εκπομπή. Θα μου τα πεις γιατί παραμύθι σε περιμένει αύριο. Μεγάλο παραμύθι, δεν το καταλαβαίνεις από τώρα. Το πέπλο τραβάω κι όλα τα πρέπει μου στη θάλασσα πετάω. Μένω στο παιδί μου για χάρη σου βαράω. Σου τραγουδάω και τα μέρα τα μετάω. Αχ κινδύνευω. Μπράβο Μελίνα, μπράβο. Μπράβο, εσείς θα αλλάξετε τον κόσμο. Εμείς όλοι μαζί, εσείς όμως ξεκινάτε, ναι. Σας αγαπώ πολύ βρε ζουζούνια μου. Σας αγαπώ πολύ. Σπίτι δεν μένει κανείς, θέλω όμως τώρα λίγο συμμετοχή. Το έχουμε. Εκεί πίσω τι γίνεται, παιδιά!